Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον κόσμο της αγοράς και όχι μόνο, και τον κόσμο της παραγωγής, καθώς έχουμε ένα πρόσωπο κοντά μας το οποίο έχει διπλή ιδιότητα και θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Μανώλης Φραγκάκης είναι μαζί μας. Είναι πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ο πρόεδρος του Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Φραγκάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που λέμε ότι έχουμε μπει στην ανάπτυξη, έχουμε φύγει από τα μνημόνια, έχουμε αρχίσει να ανασένουμε καλύτερα. Το ερώτημα βέβαια που μπαίνει τώρα εδώ είναι ότι για να νιώσει ο κόσμος ότι έχουμε όντως μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, θα πρέπει να υπάρχει και ρευστό στην αγορά, να υπάρχει ρευστότητα. Υπάρχει. Για να το νιώσει ο κόσμος, για να το νιώσουμε εμείς οι επιχειρήσεις, mm-hmm. είναι ακόμα πιο δύσκολο. Mm-hmm. Υπάρχει, πιστεύω, υπάρχει πρόβλημα και ειδικά με τη ρευστότητα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά. Δεν υπάρχει. Χρήμα στην αγορά δεν υπάρχει. Τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών συνεχίζουν να υπάρχουν. Mm. Δεν σε μια μέρα ή σε μια νύχτα ή σε ένα μήνα δεν λύθηκαν τα προβλήματα αυτά. Για να μπορεί μια επιχείρηση να πει ότι ζει ή χειρίζεται όλες τις υποθέσεις μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο περιβάλλον είναι ασταθές, mm-hmm. είναι ό,τι χειρότερο για μια επιχείρηση. Ό,τι χειρότερο. Ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο δεν είναι σταθερό. Mm-hmm. Χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες οι οποίες υπάρχουν δυσκολίες, δεν ανοίξανε τους κρούνους που λέγαμε παλιά για να μπορέσουμε να έχουμε τη ρευστότητα πρέπει να έχουμε. Και πιστεύω ότι τα προβλήματα ίσως φτιάξουν στο μέλλον, προς το παρόν όμως δεν είναι όπως θέλουμε να τα παρουσιάσουμε. Άρα η εικόνα της αγοράς παραμένει μια δύσκολη εικόνα, μια αγορά δίσκαμπτη ακόμα, επιχειρήσεις οι οποίες ισορροπούν, δεν ισορροπούν μεταξύ του να παραμείνουν ανοιχτές ή να κλείσουν. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει έτσι και το ερωτηματικό στον κόσμο, τελικά στην αγορά τι γίνεται, στον κόσμο του επιχειρήν, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτός είναι που αποτυπώνει και την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Εμείς, κυρία Σταζιανάκη, θέλουμε σαν επιχειρήσεις, θέλουμε ένα φορολογικό σύστημα σταθερό mm-hmm. και μια πολιτική κατάσταση σταθερή. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα στα οποία μέσα πρέπει να κινηθεί μια επιχείρηση για να μπορεί να είναι βιώσιμη και για να μπορεί να αναπτυχθεί και να έχει μέλλον. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πλούτο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας παράγει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Mm-hmm. Το επιχειρήν δηλαδή. Mm-hmm. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουν όμως και αυτοί που είναι υπεύθυνοι και που εμείς δεν πάβουμε να το συζητάμε σε όλους που μας επισκέπτονται από διάφορα υπουργεία ή σύμβουλοι της πολιτείας, στο κάτω-κάτω είμαστε και αυτά στις συμβουλές. Και αυτά τα, ας το πούμε έτσι, τα γνωμοδοτικά συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δίνουμε σε αυτούς. Πρέπει πάντως να αλλάξει κάτι. Εγώ νομίζω ότι όλο το ύψιστο καθήκον όλων των κυβερνήσεων είναι να διαμορφώνει ένα σοβαρό, σταθερό περιβάλλον ώστε να μπορεί να κινηθεί η επιχειρηματικότητα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε χρόνια, ναι. Έτσι. Δεν είναι ότι είναι χθεσινό. Ναι. Δεν είναι χθεσινό. Και άρα ακούγεται και ως ένας τεράστιος άθλος και κατόρθωμα των επιχειρήσεων που έχουν επιβιώσει μέσα στην κρίση. Ήρωες. Ούτε επιβίωσαν. Μιλάτε για χρόνια τώρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Θα μείνω σε αυτό, στο φορολογικό κατά κύριο λόγο. Στο πολιτικό είναι πότε σταθερό, πότε ασταθές, αλλά κατά κύριο λόγο έχει μία γραμμή. Φορολογικό σύστημα σταθερό, πότε θα αποκτήσει αυτή η χώρα? Γιατί κάθε χρόνο ακούτε για κάτι καινούριο εσείς στις επιχειρήσεις. Κάθε υπουργός οικονομικών έχει το δικό του σύστημα. Ναι. Πολλές φορές και ο ίδιος υπουργός μπορεί να αλλάξει σε δύο και τρεις φορές το φορολογικό κομμάτι. Καταρχάς και με τον κύριο Σταθάκη που είχαμε συναντηθεί πριν από έναν 1,5 μήνα που είχε περάσει από το επιμελητήριο, το συζητήσαμε εκτενώς αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το ότι η φορολογία σε επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ ψηλή. Ψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς εμείς θα είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη? Ζούμε σε ένα περιβάλλον 28 χώρες. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να είμαστε εμείς ανταγωνιστικοί τη στιγμή που έχουμε το υψηλότερο φορολογικό σύστημα από όλες τις άλλες χώρες? Mm-hmm. Πήρατε απαντήσεις σε αυτό. Το ξέρε, το κατάλαβε, μου είπε ναι, έχεις δίκιο όταν mm. εγώ το ανάφερα αυτό το πράγμα και ότι θα μειωθεί το ύψος μου αυτό της ιδεολογίας θα μειωθεί. Τώρα πότε θα μειωθεί και πότε θα γίνει αυτή η ιστορία δεν το ξέρω. Mm-hmm. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι ας πούμε τώρα γίνεται μια τεράστια συζήτηση με τις συντάξεις. Εν τω μεταξύ, κυρίες, θα προχωρήσει η περικοπή των συντάξεων ή δεν θα προχωρήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε και το φορολογικό είναι ένα τεράστιο θέμα.
Εν τω μεταξύ, από ό,τι φαίνεται όμως, αυξάνονται και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στο να δημιουργηθεί μια επιχείρηση. Mm-hmm. Αυξάνονται τώρα. Γραφειοκρατικά εννοείται. Τα γραφειοκρατικά. Όλα αυτά τα εμπόδια. Έχω μια έκδοση που έχει κάνει η Καθημερινή. Mm-hmm. Και είμαστε στην 72η θέση από 150 χώρες. Στο κατά πόσο είναι εύκολο λοιπόν να στήσουμε μια καινούργια επιχείρηση. Ξέρετε σε ποια θέση είναι τα Σκόπια? Σε ποια θέση? Στη δέκατη. Είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Ξέρετε ότι είμαστε οι προτελευταίοι με τελευταία τη Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πώς θα πάει το επιχείρημα μπροστά? Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένας πολύ σωστός προβληματισμός και επειδή είναι και κομμάτι το οποίο μας αφορά όλους, γιατί όσοι υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν και εργαζόμενοι, υπάρχουν θέσεις εργασίας, υπάρχει μια οικονομία η οποία κινείται. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι του ελαιολάδου. Είστε πρόεδρος του Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου και μάλιστα είμαστε σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος. Πολλοί μιλάνε για μια κακή χρονιά. Κακή χρονιά κυρίως ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης, γιατί στη Δυτική ενδεχομένως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τι είναι εκείνο το οποίο βλέπετε εσείς μπροστά? Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει με το ελαιόλαδο. Πέρυσι έκλεισε μια χρονιά η οποία δεν ήταν καλή στις τιμές, δεν ήταν καλή στην ποιότητα. Ναι. Η ποιότητα δεν εξαρτάται μόνο από το δάκο που φωνάζουμε και έχουμε δίκιο όλοι, γιατί ο δάκος υποβαθμίζει την ποιότητα του ελαιολάδου, mm-hmm. αλλά εξαρτάται και από τις χειρουργικές συνθήκες. Mm-hmm. Φέτο, εάν συνεχίσει ακόμα 10 ημέρες αυτός ο καιρός έτσι, επειδή ο κόσμος έχει αρχίσει και μαζεύει το ελαιόλαδο, γίνεται η ελαιοσυλλογή, αυτή τη στιγμή ήδη έχουν ξεκινήσει, σας πληροφορώ ότι και φέτος δεν θα είναι καλή η ποιότητα του ελαιολάδου μας. Οι τιμές τώρα έχουν ξεκινήσει, οι πρώτες τιμές, οι πρώτοι διαγωνισμοί που έχουν γίνει δεν είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Δηλαδή στους Αγίους Αποστόλους στη Λακωνία, ας πούμε, που ξεκινάει κάθε χρόνο, πέρυσι ξεκίνησε με 4,60. Φέτος ξεκίνησε με 4,30. Είναι ένα ειδικό λάδι που βγαίνει από μια ειδική ποικιλία και είναι κάτι το διαφορετικό από τα άλλα. Πάντως, αν συγκρίνουμε την περσινή χρονιά στην εκκίνησή της με τη φετινή, έχουμε 20 με 30 με 40 λεπτά διαφορά προς τα κάτω. Mm-hmm. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Ξεκινάμε πως δεν πάει καλά. Όσον αφορά τώρα την παραγωγή, εμείς έχουμε μια παραγωγή η οποία κινείται σε μέτρια επίπεδα. Η Ιταλία έχει πέσει πάρα πολύ λόγω πολλών γεγονότων, της ξυλέλας, mm-hmm. κάνουν και μια αναδιάρθρωση καλλιέργειας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Ισπανία έχει περίπου 280.000 τόνους παραπάνω από πέρσι. Πάει στο 1.550.000 τόνους. Συνολική παραγωγή αυτή. Συνολική. Παγκοσμίως η παραγωγή έχει μια μείωση της τάξης του 7%. Να. Και αυτό είναι καλό. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να προσέξουμε τα λάδια μας ιδιαίτερα και ειδικά στην ποιότητα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παραμελήσει. Ποιότητα, κοιτάζουμε πάντα την ποσότητα. Δεν κοιτάζουμε την ποιότητα. Αυτό είναι λάθος. Και είναι λάθος διότι θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, είχαμε μείνει, κύριε Φραγκάκη, και στο κομμάτι του ελαιολάδου, με αφορμή και την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου. Και μιλούσαμε για το κομμάτι της ποιότητας. Μιλάμε όλοι για την ποσότητα, μιλάμε όλοι για το αν θα έχουμε μια καλή κακή χρονιά στο κομμάτι της ποσότητας. Και έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη το κομμάτι της ποιότητας. Τι είναι εκεί που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο και ενδεχομένως δεν το έχουμε προσέξει μέχρι τώρα? Πιστεύω ότι το θέμα της ποιότητας είναι το βασικότερο αυτή τη στιγμή πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το προϊόν μας. Νομίζω ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, έχουμε επαναπαυτεί, όπως είπα και προηγουμένως, στις συντάφνες μας. Νομίζουμε ότι έχουμε το καλύτερο προϊόν στον κόσμο και δεν κάνουμε κάτι ώστε να καλυτερεύσει αυτό το πράγμα που έχουμε στα χέρια μας και που μας το δώρησε η φύση, ο Θεός. Κάποιες άλλες χώρες που ήταν ανύπαρκτες πριν από μερικά χρόνια, αυτή τη στιγμή μας συναγωνίζονται στην ποιότητα. Mm. Και η ποιότητα δεν είναι οξύτητα. Δεν είναι ότι έχω τρεις γραμμές και είμαι καλυμμένος. Ποιότητα είναι σήμερα το γευστικό, το γούστο του λαδιού, που λένε και οι Ιταλοί. Mm. Είναι οι πολυφενόλες που έχει το προϊόν, είναι τα κάπα που έχει το προϊόν, είναι το φρουτόδες που έχει το προϊόν. Και πρέπει να προσέξουμε, παράδειγμα, το χρόνο της ελαιοσυλλογής. Υπερώριμες ελιές χάνουν τη φρουτόδη γεύση τους. Mm-hmm. Άγουρες ελιές διατηρούν το φρουτόδες, αλλά χάνουν σε απόδοση. Yeah. Έχουν λιγότερη απόδοση. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τον αγρό, πρέπει να κοιτάξουμε το ελαιουργείο. Στο ελαιουργείο
Είναι πάρα πολλά τα πράγματα από τη στιγμή που θα μπει μέσα ο καρπός μέχρι τη στιγμή που θα βγει το λάδι, και είναι και ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πολύ, διότι ενώ εγώ το λάδι το παίρνω σαν παραγωγός και είναι δικό μου, δεν έχω καμία συμμετοχή πως βγαίνει. Mm-hmm. Και αυτό είναι βασικό. Mm-hmm. Πρέπει να το δούμε. Οι άλλες χώρες το έχουν προσέξει ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και... υπάρχει περισσότερος έλεγχος ενδεχομένως. Όχι μόνο έλεγχος. Όταν εγώ δεν έχω καμία συμμετοχή στο πως βγαίνει το προϊόν μου. Mm-hmm. Και εγώ, αν δεν είναι καλό το προϊόν μου, θα υποστώ τις συνέπειες. Ναι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως οι παραγωγοί να μην γνωρίζουν και πολλά πράγματα στην διαδικασία. Να σου το κάνω πιο, έτσι, ναι, πιο απλά. Βέβαια. Ο παραγωγός, όταν πηγαίνει τα σταφύλια του στον έμπορα, τι παραδίνει. Σταφύλια δεν παραδίνει. Mm-hmm. Δεν παραδίνει κρασί. Ναι. Γιατί στο λάδι δεν παραδίνει καρπό, μόνο παραδίνει λάδι. Mm-hmm. Χωρίς να έχει συμμετοχή. Και πολλές φορές αυτός που θα υποστεί τις συνέπειες είναι τελείως αμέτωχος από τη διαδικασία. Τέλος πάντων. Και υπάρχει και το θέμα της αποθήκευσης. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Εμείς μέσα από το δίκτυο κάνουμε αρκετά σεμινάρια. Εγώ τουλάχιστον φέτος έχω κάνει 3 συναντήσεις μόνο για το θέμα της ποιότητας. Μόνο για το θέμα της ποιότητας. Διότι το βλέπω ότι στο μέλλον θα είναι αυτό που θα είναι το βασικός συντελεστής, ο βασικός παράγοντας που θα πουλιέται ή θα αγοράζεται ένα προϊόν όπως είναι το λάδι. Τώρα, τον κόσμο της παραγωγής τον απασχολούν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν κάνουν εύκολη και την ζωή του, και όχι μόνο βέβαια της παραγωγής, του επιχειρήν γενικότερα, μεταφορικό ισοδύναμο. Ένα μεγάλο θέμα αυτό για την Κρήτη, η οποία δεν βγαίνει ευνοημένη, η αλήθεια είναι. Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος το έχει καταλάβει. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δηλαδή, ένας που μας ακούει τώρα, ένας απλός άνθρωπος, ξέρει τι σημαίνει μεταφορικό ισοδύναμο. Να το καταλάβει. Μεταφορικό ισοδύναμο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, εάν παράδειγμα έρχεται ένα αυτοκίνητο από την Αθήνα στο Ηράκλειο, mm-hmm. και έχει ένα κόστος μεταφοράς 200 ευρώ, ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αν ερχόταν με ένα δρόμο που θα υπήρξε από τον Πειραιά στο Ηράκλειο, θα είχε μια κατανάλωση της τάξης των 80 ευρώ σε πετρέλαιο. Mm-hmm. Αυτή η διαφορά, η οποία είναι εις βάρος του νησιού και την πληρώνει ο νησιώτης, επιδοτείται σε όλα τα άλλα νησιά της Ελλάδας πλην της Κρήτης. Γιατί η Κρήτη έχει βγει? Γιατί εμείς είμαστε υπηρετική χώρα. Mm-hmm. Επειδή είμαστε, τι θεωρούμαστε, πλούσιοι? Και αυτό επηρεάζει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όλες τις τάξεις. Δηλαδή, εσείς το εισιτήριό σας, όταν πάτε Αθήνα και γυρνάτε με το αεροπλάνο, με το καράβι, όλα αυτά, αν πηγαίνατε οδικώς, θα πληρώνετε το 1/3 της τιμής. Αυτό λοιπόν έρθει το κράτος και πολύ σωστά το κάνει και το καλύβει, το συμπληρώνει σε όλους τους νησιώτες πλην της Κρήτης. Μήπως υπάρχει κάποιο έλλειμμα διεκδίκησης από την πλευρά της Κρήτης? Μήπως κάτι το αφήσαμε να γίνει? Βεβαίως. Μήπως έπρεπε να ήμασταν πιο διεκδίκησης? Δεν αντιδράσε κανείς. Η περιφέρεια, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, όλοι. Εμείς το βάλαμε σαν πρώτο θέμα στο περιφερειακό επιμελητήριο. Το έχουμε βάλει σαν πρώτο θέμα. Και ζητάμε να τηρηθεί ο νόμος απαρέγκλιτα και ίσα, όπως λέγεται το Σύνταγμα, σε όλες τις νησιωτικές περιοχές. Mm-hmm. Όπως είναι και η Κρήτη. Και λένε, συγγνώμη, εδώ πρέπει να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πονηρό. Λένε, ας πούμε, ότι εξαιρείται η Κρήτη, αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη, εξαιρείται και η Εύβοια και η Λευκάδα. Mm-hmm. Και η Εύβοια και η Λευκάδα συνδέονται με γέφυρες με την υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Και μπορεί να πάει και ο δικός. Mm-hmm. Στην Κρήτη δεν μπορεί να έρθει ο δικός. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Επειδή είπατε για περιφερειακό επιμελητήριο, κάτι το οποίο έχει ενεργοποιηθεί από την αρχή του έτους, τι έρχεται να καλύψει το περιφερειακό επιμελητήριο, το οποίο είναι ουσιαστικά η συνένωση και των 4 επιμελητήριων της Κρήτης? Τα περιφερειακά επιμελητήρια, με νόμο των 4497 του 2017, έχουν θεσμοθετηθεί αυτή τη στιγμή και λειτουργούν από 1η-1η του 2018. Στην Κρήτη το περιφερειακό επιμελητήριο έχει 11 μέλη, τα οποία είναι εκλεγμένα από τα επιμελητήρια τα κατατόπους, mm-hmm. τα 4 εμπορικά επιμελητήρια. Το Ηράκλειο έχει 4 αντιπροσώπους εκλεγμένους, τα Χανιά 3, το Ρέθυμνο 2 και ο Άγιο Νικόλαος και το Λασίθι άλλους 2. Υπάρχει και ένας χωρίς δικαίωμα ψήφου από την περιφέρεια, mm-hmm. ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε τώρα, επειδή και εγώ είμαι εκλεγμένος και είμαι μέλος του περιφερειακού επιμελητηρίου, ερχόμαστε να καλύψουμε
κάποια πράγματα τα οποία έχουν επίδραση σε όλο το νησί. Mm-hmm. Και να μην πάμε επιμέρους ένα-ένα τα επιμελητήρια και να παίρνουμε αποφάσεις και να πηγαίνουμε στο Υπουργείο και να λέμε εμείς από το Ηράκλειο λέμε αυτό, εμείς από τα Χανιά λέμε το άλλο. Και ξέρω, εφόσον είναι κάτι το κοινό, όπως είναι ας πούμε το θέμα των, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όπως είναι τα νερά. Τα νερά. Όπως είναι, ξέρω εγώ, η ενεργειακή επάρκεια του νησιού. Όλα αυτά που αφορούν το νησί, εμείς παίρνουμε θέσεις και κάνουμε τις ανάλογες επεμβάσεις. Ήδη σε πάρα πολλά από αυτά έχουμε στείλει στα Υπουργεία επιστολές, στην περιφέρεια και προσπαθούμε να τους ενεργοποιήσουμε και να τα αντιμετωπίσουν κατάλληλα. Κύριε Φραγκάκη, επειδή είπαμε νωρίτερα, έλεγα εδώ και με τους συναδέλφους, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο και τον Πάπη τον Σαββίδη, που έτσι είχαμε αναφερθεί και στις αυτοδιοικητικές δημόσεις, ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας ανακοινώσεων. Δεν μπορώ λοιπόν να μην σας ρωτήσω αν έχετε σχέδια για την αυτοδιοίκηση και ποια είναι αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονέα Παιδιάς. Δεν έπαψα ποτέ να λέω ότι με ενδιαφέρει ο Δήμος. Στις προσεχείς 10 με 15 ημέρες θα βγάλω επίσημη ανακοίνωση και θα δείξω το ενδιαφέρον μου για το Δήμο Μινωά. Ενδιαφέρον το οποίο θα είναι από το τιμόνι κάποιας παράταξης, θα ηγείστε κάποιας παράταξης στην διεκδίκηση. Θα ηγούμε κάποιες παράταξης. Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις, την επίσημη ανακοίνωση μάλλον της παράταξής σας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.